Κύριοι, ο πρωταθλητής Ευρώπης, κύριος Παναγιώτης Γιαννάκης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί αυτό το βραβείο θα το δώσω σε μια όμορφη γυναίκα, με ταλέντο, θέληση, πάθος. Έχει μάθει να προκαλεί τον εαυτό της. Γι' αυτό και τη λατρεύει ο κόσμος. Ατούτης, όχι μόνο η φωνή της, αλλά και η εκπληκτική της σκηνική παρουσία. Με το μεγαλύτερο fan club στην Ελλάδα και με τραγούδια που γίνονται κλασικά άμα τη εμφανίσει τους, αποτελεί την κρατεά δύναμη της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Ποιος δεν έχει συγκοτραγουδήσει έστω και μία μπαλάντα της? Ποιος δεν έχει χορέψει ένα από τα ζεϊμπόκικά της? Ποιος δεν έχει ξεσηκωθεί στα beat της μουσικής της? Ποιος δεν θα μπορούσε να την ψηφίσει τραγουδίστρια της χρονιάς για το 2005? Κυρίες και κύριοι, η Άννα Βύση. Καλησπέρα. Θα ένιωθα πολύ καλά αν σε ακουμπούσα να στηριχθώ λίγο στα μπράτσα ενός σπουδαίου άντρα. Μπορώ. Δεν σε κρατάω να εμπνέομαι. Καταρχήν, έτσι πολύ αυθόρμητα και πριν αρχίσω να σκέφτομαι γι' αυτό, θα ήθελα να πω ότι εκεί που καθόμουν, αν μου επιτραπεί η λέξη, το highlight της βραδιάς για μένα ήταν όταν είδα δύο πολύ σπουδαίες γυναίκες, σαν την κυρία Σοφία Βάρη και την κυρία Νόνικα Γαλινέα, να αγκαλιάζονται. Πολύ μ' άρεσε αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κι εγώ γυναίκα και εμπνέομαι από γυναίκες σαν και εσάς, όπως και την κυρία Μάρο Κοντού, που συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπατε. Πάρα πολύ. Ότι δεν θα έπρεπε να βραβεύονται τα αυτονόητα. Μας δίνετε θάρρος. Ελπίζω κι εγώ να δίνω θάρρος με τη σειρά μου σε κάποιες άλλες γυναίκες. Ό,τι κάνω, το κάνω γιατί πρώτα απ' όλα τα αγαπάω, γιατί πιστεύω ότι γεννήθηκα γι' αυτό. Και δεν πιστεύω ότι θα πάψω και ποτέ να αισθάνομαι αυτό το πάθος που είπε ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης για τη δουλειά μου. Γιατί η μουσική πιστεύω ότι είναι θείο δώρο. Είμαστε ευλογημένοι όσοι μπορούμε να την νιώθουμε, να την παράγουμε και να την δίνουμε στον κόσμο. Και ο κόσμος να την αγκαλιάζει με τόσο πολύ αγάπη. Εγώ φέτος γεύτηκα για άλλη μια χρονιά πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο και για το δίσκο που έκανα, αλλά και για το show που παρουσίασα. Δεν έχεις έρθει ακόμα. Όσοι έχετε έρθει, πιστεύω έχετε δει ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα πάρτι κάθε βράδυ. Αφήνουμε τους εαυτούς μας ελεύθερους και τραγουδάμε και αισθανόμαστε. Εύχομαι αυτό το βραβείο, που έτσι όπως το κοιτάω και από τον άνθρωπο που το παραλαμβάνω, το αισθάνομαι συμβολικό. Εύχομαι να είναι η σκυτάλη για άλλη μια πρωτιά, Παναγιώτη. Μου το δίνει ένας άντρας, ένας άνθρωπος που έχει κάνει την Ελλάδα τόσο περήφανη πάρα πολλά χρόνια, κερδίζοντάς το και προσωπικά και κερδίζοντάς το και μέσα από τους αθλητές του. Θέλω να μας δώσεις κι άλλες τέτοιες χαρές και εγώ υπόσχομαι η Eurovision, αυτό το όμορφο παρτάκι που πλησιάζει στις 20 Μαΐου, να είναι άλλη μια όμορφη βραδιά και για μένα, να μην το μετανιώσω δηλαδή, αν και δεν το πιστεύω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ το Life in Style, ευχαριστώ τις αναγνώστριες. Ελπίζω να το έχουν ψηφίσει περισσότερο γυναίκες από άντρες, θα είχε περισσότερο σημασία. Καληνύχτα, να περάσετε πάλι καλά και με τους υπόλοιπους που έρχονται για σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι υπέροχο πάντως που απόψε κάποιες Ελληνίδες εδώ ζουν το μύθο τους. Και όπως λέει η ελληνική μυθολογία, κάποτε οι θεές ζήτησαν από τον Μπάρι, τον πιο όμορφο από τους θνητούς,